Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ και τους 22 ποδοσφαιριστές της αλλαγής για το θέαμα που πρόσφεραν. Ήταν ένα παιχνίδι δυνατό, ήταν άλλο ένα ντέρμπι όπως μας έχει συνηθίσει η κατηγορία από το ξεκίνημά της. Και ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε εδώ πέρα μια καλή ιστορική ομάδα, η οποία οι στόχοι της λόγω ιστορίας πάντα παραμένουν υψηλοί. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κυρίαρχοι και στα 45 λεπτά. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, χτίσαμε τις επιθέσεις μας από πίσω, δημιουργήσαμε προβλήματα στον αντίπαλο, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν ανάλογη συνέχεια. Γνωρίζαμε ότι η ομάδα του Ατσαλένιου θα μας πιέσει πάρα πολύ. Το ξέραμε, θέλαμε να το διαχειριστούμε και να εκμεταλλευτούμε τυχόν κενά στην άμυνα, στην προσπάθειά τους για να κερδίσουν το παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε κάποιες προϋποθέσεις φάσεων που είχαμε. Δεχτήκαμε ένα γκολ. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία που μας πρόσφερε η ομάδα του Ατσαλένιου. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον coach για την ομάδα που έχει φτιάξει και σήμερα καταρρίφθηκε και ο μύθος του καλοκαιριού που λέγανε ότι ο Ρεθυμιακός είναι μια πάρα πολύ αδύναμη ομάδα και ότι είναι το πρώτο υποψήφιο φαβορί για να πέσει. Έτσι, αυτό σήμερα είδατε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι εμείς το ξέραμε από την αρχή της χρονιάς, είχαμε παρακολουθήσει. Είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα με ποιότητα και πολλά συγχαρητήρια και τους εύχομαι καλή συνέχεια. Θα διαφωνήσω λίγο με τον coach ως προς το κυρίαρχη του πρώτου ημιχρόνου, γιατί εμείς είχαμε επιλέξει να δώσουμε την μπάλα στον αντίπαλο για να δημιουργηθούν χώροι στην πλάτη. Αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος τακτική απόφαση αυτή. Μετά αποφασίσαμε να ανεβάσουμε πιο ψηλά τις γραμμές μας και έτσι απλά δεν αφήναμε τόσο εύκολα την μπάλα στο Ρεθυμιακό. Και αυτό φαίνεται και ότι στο πρώτο ημίχρονο που ενώ είχαμε επιλέξει να δώσουμε λίγο την μπάλα, νομίζω ότι έχουμε και πιο πολλές τελικές προς την εστία και εντός εστίας κιόλας. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα την πίεση των αγώνων, γιατί μπαίνουν μέσα πολλά παιδιά νεαρά σε ηλικία. Και ενώ τα ίδια παιδιά δείχνουν στην προπόνηση άλλη εικόνα και σε κάποια φιλικά που παίζουμε κάθε εβδομάδα άλλη εικόνα, πολύ καλύτερη από τη σημερινή εννοείται, πρέπει αυτά τα παιδιά να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια χωρίς άγχος. Γιατί εάν γίνει αυτό και βγάζουν στα επίσημα παιχνίδια την εικόνα που βγάζουν στα φιλικά και στην προπόνηση, η ομάδα θα πάει πολύ καλύτερα και θα έχει και καλύτερη εικόνα. Θα παίξει πολύ πιο καλό ποδόσφαιρο. Αυτές τις επιλογές έχουμε κάνει. Έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο στα νέα παιδιά. Θέλουμε υπομονή, όπως λέω, σε κάθε παιχνίδι. Και σιγά σιγά η ομάδα θα γίνει όλο και καλύτερη. Ευχαριστώ πολύ. Παίξαμε μια δύσκολη ομάδα, σε μια δύσκολη έδρα. Γνωρίζαμε από την αρχή ότι ο αντίπαλος θα μας πιέσει. Αυτό δεν συνέβη στο πρώτο ημίχρονο. Καταφέραμε να προηγηθούμε στο πρώτο μέρος. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το 1-0 υπέρ μας. Συνεχίζουμε όμως για μια δύσκολη συνέχεια. Προπόνηση με προπόνηση να βελτιωθούμε έτσι ώστε να διορθώσουμε τα λάθη μας. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο δεν πήγαμε καλά. Θεωρώ ότι ήμασταν κακοί. Στο δεύτερο πιστεύω ότι ισορροπήσαμε. Ευτυχήσαμε και σοφαρίσαμε. Κάναμε το 1-1. Συνεχίζουμε. Θεωρείς ότι αδικεί τη βαθμολογική συγκομιδή μέχρι τώρα το ΠΟΑ? Εντάξει, ο ΠΟΑ πάντα πρέπει να βρίσκεται ψηλά. Με βάση την ιστορία, με βάση πολλά τέλος πάντων, πιστεύω ότι αδικούμε τους εαυτούς μας. Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Απλά θεωρώ ότι εμείς δεν παίζουμε καλά.